Μπορεί σήμερα οι αρές νεφώσεις στα δυτικά κυρίως να φλέρταραν προς να ακόμη και με παροδικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά, όμως από το βράδυ κιόλας ο καιρός βελτιώνεται για τα καλά. Σε αντίστροφη μέτρηση για το μικρό Πάσχα του καλοκαιριού, οι εκδρομείς που κατακλείζουν χωριά και τουριστικά θέρετρα της Κρήτης θα είναι τυχεροί και με τον καιρό σύμμαχο. Οι άνεμοι εξασθενούν δίνοντας τη δυνατότητα στους λουόμενους να απολαύσουν τις ατέλειωτες παραλίες και ο υδράργυρος διατηρείται σε καλά επίπεδα για την εποχή και χωρίς μεγάλη άνοδο συνθέτοντας ένα ιδανικό σκηνικό. Για την τρίτη Τετάρτη αναμένεται ότι γενικά θα έχουμε ένα πολύ καλό σκηνικό του καιρού η καλοκαιρία ε, θα συνεχίσει. Οι άνεμοι εξασθενούν, και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, θα διατηρηθούν όμως στα κεντρικά πελάγη και στο ανατολικό νοτιοανατολικό Αιγαίο λίγο ενισχυμένοι, με την έντασή τους να κυμαίνεται στα 5 με 6 και στο ανατολικό Αιγαίο και τα 7 μποφόρ. Ο κυματισμός θα είναι πιο ήπιος, περισσότερο ήπιος θα είναι στα δυτικά και ε, ε, θα λέγαμε με λίγο προσοχή, καλό θα είναι ο κυματισμό και για τι ανατολικέ περιοχέ. Το καλό σκηνικό του καιρού για το επόμενο διήμερο από την Πέμπτη θα βελτιωθεί ακόμη περισσότερο αποζημιώνοντας το έπακρο όπως όλα δείχνουν τους αδιούχους του 15 Αύγουστου. Κύριο χαρακτηριστικό είναι η περαιτέρω εξασθένηση των ανέμων που αυτό το καλοκαίρι τόσο ταλαιπώρησαν ντόπιου και επισκέπτε, με το βόρειο κυρίω παράκτιο μέτωπο με μεγάλη συχνότητα να εμφανίζει εξαιρετικά υψηλό κυματισμό. Από την Πέμπτη και μετά αναμένεται να δούμε μια πιο βελτιωμένη εικόνα του καιρού και ελπίζουμε έτσι να επιβεβαιωθούν τα στοιχεία που έχουμε δει μέχρι τώρα. Τα οποία δείχνουν ότι εξασθενούν πλέον από την Πέμπτη σταδιακά οι βόρειοι άνεμοι, ακόμα περισσότερο. Και μάλιστα από την Παρασκευή φαίνεται ότι η τάση του αρχίζει να ε, του δείχνει να γυρίζουν από δυτικέ διευθύνσει. Και μάλιστα χωρί ιδιαίτερη ενίσχυση, και τι βραδινέ ώρε σχεδόν σε ολόκληρη την Κρήτη θα είναι ε, πολύ εξασθενημένοι. Για το τριήμερο του 15 Αυγούστου. Τα προγνωστικά μοντέλα δίνουν τον καιρό ακόμη πιο βελτιωμένο, αφού από την Παρασκευή κιόλα οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικέ διευθύνσει και χωρί ενίσχυση και οι θερμοκρασίε θα καταγράψουν μεν άνοδο, αλλά μικρή καθώ οι βορειάδε εξασθενούν. Αυτό θα έχει σαν συνεπακόλουθο αποτέλεσμα να έχουμε πολύ καλέ θάλασσες, ήπιε, όμορφε για τι θαλάσσιε δραστηριότητε καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου για το 15 Αύγουστο, ενώ την ίδια ώρα οι θερμοκρασίες θα ανέβουν σε λίγο υψηλότερα επίπεδα, όχι όμως λόγω μεταφοράς θερμότερης αέριας μάζας, αλλά καθαρά λόγω του ότι θα έχουμε την εξασθένιση του, των ανέμων. Με τους καλύτερους ιονούς καιρικά σε ένα καλοκαίρι με έντονη αστάθεια, οι εκδρομές του 15 Αύγουστου μπορούν πλέον απερίσπαστα σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα να σχεδιάσουν τις εξορμήσεις τους στις παραλίες του νησιού, καθώς οι βοριάδες επιτέλους πέφτουν στα σταδιακά από αύριο και η εξασθένηση φαίνεται πως θα έχει και διάρκεια.